Ευχαριστώ στον λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ. Καταρχήν ξεκινήσω από τον Δήμαρχο, από τη Δημοτική Σύμβουλο του κ. Στυπαχτή, τον Αντιδήμαρχο τον Πρόεδρο Βιόλη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας τον κ. Κόλλη, τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Κουρμάνο. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κ. Μιβίδη, τον πρώην Πρόεδρο του Κοινωνικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κ. Πύρνο Αρτιμηρία, τον κ. Διαμαντή, που είναι στο Ραμπέ, τον πρώην διευθυντή του κ. Δήμα, τον κ. Παπαδόπουλο Παπαδρέα, που τον έχω εκεί πέρα τα ενώσει, και τον πάνω στο πρίγμα και τον κ. Πύρνο. Καταρχήν, το πρόγραμμα θα είναι ως εξής. Θα δούμε 10 λεπτά ένα μικρό παιδιάκι, θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας και στη συνέχεια θα μάλλον τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φωνάξατε. Νομίζω αξίζεται περισσότερο από όλους. Και για την πρόσκληση και που υπάρχει. Ευχές λοιπόν. Οι ευχές είναι ευχές. Δεν με αναμείνουν πια. Όμως, για την καρδιά μου, να είμαστε καλύτερα ή τουλάχιστον μη χειρότερα του χρόνου. Και να σας κάνω και μια πρόταση στο εσείς που είναι εδώ πέρα από τα ψηλά τα μέλη και τόσο τη ζωή στα χωριά μας. Καλύψτε κάποια εκδρομή να πάμε στα χωριά να τα δούμε. Να μην ερχόμαστε εδώ. Έτσι, να είστε. Στις αρχές του μήνα βρέθηκα στην Αστορία. Σε μια συνέντευξη που είχαμε έναν γνωστό Αστοριανό, το ρώτησα. Πώς βλέπεις το 2017, μου λέει, το 2017 θα είναι καλύτερο από το 2018. Εγώ εύχομαι το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016, να είναι χρονιά δημιουργική, αλληλεγγύης, να είναι χρονιά ειρήνης για όλο τον κόσμο. Εύχομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη του Συλλόγου υγεία, αγάπη, να είσαστε αισιόδοξοι